Είχαμε σοβαρά επεισόδια γύρω στα μεσάνυχτα στο κέντρο μεταναστών Πουρνάρα. Τι ακριβώς συνέβη, κύριε Ανδρέου? Αρχικά το πρώτο επεισόδιο είχε γίνει γύρω στις 10 και 4 ψες, όπου μελέτη της αστυνομίας, τα οποία βρισκόνταν καθήκον στο συγκεκριμένο χώρο υποδοχής και φιλοξενίας παράδειγμα μεταναστό Μπουρνάρα στην Κοκκινό Τζιμιτιά, εντόπισαν ένα πρόσωπο το οποίο διαπιστώθηκε αργότερα ότι πρόκειται για ένα 28χρονο αλλοδαπό, να έχει στην κατοχή του επιθετικό όργανο. Συγκεκριμένα κρατούσε ένα κομμάτι οικοδομικό σίδερο, μήκους περίπου 1,5 μέτρου. Το πρόσωπο αυτό συνελήφθηκε, ενώ αργότερα λήφθηκε η πληροφορία ότι ομοεθνής του, ομάδα ομοεθνών του κοινωνικού περιβάλλοντος του, φαίνεται να προσέγγιζε τον καταπλησμό. Από εξετάσεις που έγιναν, εντοπίστηκαν εντός του καταπλησμού, φαίνεται ότι είχαν παραβιάσει την μεταλλική περίθαλψη και εισήλθαν εντός του περιφραγμένου χώρου. Άλλα πρόσωπα κλήθηκαν άμεσα ενισχύσεις στη σκηνή τόσο από την αστυνομική διεύθυνση Λευκοσίας αλλά και από τη μηχανοκίνητη μονάδα άμεσης δράσης, η οποία από εξετάσεις που έκαναν εντόπισαν άλλα 9 πρόσωπα τα οποία βρίσκονταν εντός του περιφραγμένου χώρου. Από εξετάσεις που έγιναν, εντοπίστηκαν τα πρόσωπα αυτά, κάποιοι από αυτούς είχαν στην κατοχή τους μεταλλητικά επιθετικά όπλα, δηλαδή μεταλλητικές σωλήνες, 2 από αυτούς συγκεκριμένα. Επέμβηκαν άμεσα, χρειάστηκε η χρήση επίσης σπρέι. Συνελήφθηκαν τα 9 αυτά πρόσωπα που διαπιστώθηκε αργότερα ότι 2 από αυτούς δεν είχε οτιδήποτε, οπότε αφέθηκαν ελεύθεροι. Προχωρήσαν στη σύλληψη άλλων 7 άτομων, δηλαδή σύνολο 8 προσώπων. Αυτή τη στιγμή τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υποκράτηση. Αναμένεται σήμερα η καταχώρηση της υπόθεσης, η οποία αφορά συνωμοσία προς διάβραξη πλημελήματος, παράνομη είσοδος και κατοχή επιθετικών οργάνων. Επιτέθηκαν και στους αστυνομικούς, κύριε Ανδρέου? Ναι, είχαν στην προσπάθεια οι αστυνομικοί να συλλάβουν τα πρόσωπα αυτά. Κάποιοι από αυτούς έφεραν αντίσταση. Ευτυχώς κανένα μέλος της αστυνομίας έχει τραυματιστεί. Η υπόθεση αναμένεται να καταχωρηθεί σήμερα ενώπιον του Αρχαιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας. Άρα έχουμε 8 συλλήψεις προσώπων από το κέντρο φιλοξενίας Πουρνάρα, οι οποίοι κρατούσαν... Να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για πρόσωπα τα οποία διαμένουν στον χώρο. Είναι δηλαδή κάποιο ένας από αυτούς, ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθηκε αρχικά, φαίνεται από τις εξαιρέσεις που έχουν γίνει ότι για κάποιες διαφορές που είχε με κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο διαμένει στο συγκεκριμένο χώρο. Α, πήγαν και τον βρήκαν ουσιαστικά. Ναι, εντοπίστηκαν τα υπόλοιπα πρόσωπα, αλλά και ο 28χρονος δεν διαμένουν στο χώρο αυτό. Δεν διαμένουν στο χώρο. Να σας ρωτήσω κάτι να μου διευκρινίσετε. Ήταν μέσα όμως το κέντρο φιλοξενίας, ήταν απ' έξω όλο αυτό που γινόταν? Άρα είχαν πρόσβαση μέσα στο κέντρο. Ναι, αυτό σας έχω πει, ότι φαίνεται ότι είχαν παραβιάσει μέρος της μεταλλικής περίθαλψης και εισήλθαν εντός του χώρου. Αυτή τη στιγμή γίνονται εξετάσεις, εν πάση περιπτώσει, για να διαπιστωθεί ακριβώς πώς εισήλθαν στον χώρο αυτό. Αρχικά, όπως έχω πει, εντοπίστηκε ένα πρόσωπο και στη συνέχεια, μετά από πληροφορία, είχαν εντοπιστεί και τα υπόλοιπα τα οποία φαίνεται να είχαν έρθει μαζί με τον 28χρονο για να τον βοηθήσουν να δημιουργήσει αυτόν τον παράνομο σκοπό. Υπάρχει ασφάλεια εκεί στον χώρο, κύριε Ανδρέου? Ναι, υπάρχει ασφάλεια από μέλος της αστυνομίας και γι' αυτό έχει γίνει αντιληπτό έγκαιρα η παρουσία των προσώπων αυτών, χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε άλλο επεισόδιο, ενώ ανάμεσα μεταξύ των προσώπων τα οποία έχουν πάει εκεί για να προκαλέσουν το σκοπό τους στον παράνομο, ώστε να εντοπίσουν το πρόσωπο το οποίο φαίνεται να αναζητούσαν για να επιλύσουν κάποιες διαφορές που είχαν. Ένα άτομο είναι, ένα μέλος της αστυνομίας είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια του χώρου? Δεν έχω ακριβώς τον αριθμό. Εντάξει, απλώς σας ρωτάω, επειδή είναι μεγάλος ο χώρος. Αντιλαμβάνεστε ότι η αστυνομία λειτουργεί εκτός από τα πρόσωπα που βρίσκονται εκεί, τα οποία έχουν καθήκοντα πώς έχουν τον χώρο αυτό. Όπως έγινε και χθες, είχε γίνει άμεση κινητοποίηση, είχαν εντοπιστεί, η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα, έτσι γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι, βεβαίως. Και είχαμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, στην έννοια του ότι δεν προκλήθηκε οποιοδήποτε περισσότερο κακό. Ναι, ίσως να πρέπει να υπάρξει περισσότερη αστυνόμευση. Δεν ξέρω τι να σας πω για την ασφάλεια και των ανθρώπων που μένουν εκεί και διαμένουν εκεί. Γιατί αυτές οι διαφορές και αυτοί οι διαπληκτισμοί σίγουρα δεν έχουν αίσιο τέλος κάποιες φορές, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Και αυτό αξιολογείται κάθε φορά που γίνεται κάτι, εντοπίζονται τα αδύνατα σημεία στους χώρους αυτούς. Και θα το αξιολογήσουμε ανάλογα, κύριε.
Θα έχουμε και εντός της ημέρας, αντιλαμβάνομαι, και νέα πληροφόρηση για το τι ακριβώς συνέβη και από πού κατάφεραν να περάσουν οι αλλοδαποί. Θέλω να σας ευχαριστήσω στο παρόν στάδιο, κύριε Ανδρέου. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.